Αυτή τη στιγμή σχεδόν συμπληρώνουμε 2 μήνες χωρίς γιατρό. Αναμένουμε τα προσωρινά αποτελέσματα και μετά τα τελικά αποτελέσματα. Οπότε λογικά θα πάει η ιστορία γύρω στους 2,5 μήνες να είναι το νησί χωρίς γιατρό. Είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Επαναλαμβάνεται, θα έρθει ο επόμενος, θα φύγει μετά, θα κάνει τη θητεία του ή θα συμπληρώσει το αγροτικό του. Με αποτέλεσμα πάλι του χρόνου έχουμε την ίδια ιστορία, γιατί δεν υπάρχουν ποινές και υποχρεωτικότητα σε αυτούς που κερδίζουν το διαγωνισμό. Οπότε τα έχουν ήδη και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και ο κυβερνητικός βουλευτής είναι ενημερωμένοι μήπως θα μπορούσε να καλυφθεί το ζήτημα μέχρι που να βγουν τα τελικά αποτελέσματα με ένα προσωρινά στρατιωτικό γιατρό.